Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, οι γυναίκες της εργατικής τάξης, οι εργαζόμενες από όλους τους κλάδους, οι γυναίκες των λαϊκών οικογενειών, τα συνδικάτα και συνολικά ολόκληρο το εργατικό κίνημα γιορτάζει αγωνιστικά και ταξικά τη σημερινή ημέρα για την ισοτιμία και τη χειραφέτηση της γυναίκας. Βρισκόμαστε εδώ λίγες μέρες μετά το μεγαλειώδες συλλαλητήριο της 26 Φλεβάρη, δίνοντας συνέχεια στην πάλη μας ενάντια στην εκμετάλλευση, στον υπεριαλιστικό πόλεμο και την ακρίβεια. Παίρνουμε ξεκάθαρη θέση απέναντι στη νέα ανθρωποσφαγή που ξέσπασε στην Ουκρανία και δεν διαλέγουμε ληστή. Είμαστε με τους λαούς, με την ειρήνη και την αδελφοσύνη ενάντια στην ταξική εκμετάλλευση και τον υπεριαλιστικό πόλεμο. Οι υπεύθυνοι αυτού του νέου πολέμου που αιματοκυλά σήμερα το λαό της Ουκρανίας, χτες της Γιουγκοσλαβίας, της Παλαιστίνης, του Ιράν, της Συρίας, της Κύπρου, είναι οι ίδιοι που ευθύνονται για το καθημερινό πόλεμο που ζούμε στη ζωή και τα δικαιώματά μας. Είναι το μεγάλο κεφάλαιο. Οι υπεριαλιστικές δυνάμεις, ΗΠΑ και Ρωσία, οι υπεριαλιστικές ενώσεις του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι αυτοί που με το που έπεσε η πρώτη του φεκιά, πήραν τα υπορπολιτελή τους τζετ και την κοπάνησαν σε νέες πολιτείες, με τα γεμάτα τους σεντούκια. Την ίδια ώρα που ο λαός της Ουκρανίας, όπως όλοι οι λαοί της περιοχής, μετρούν εκατοντάδες νεκρούς, τραυματίες και χιλιάδες πρόσφυγες. Αυτές οι νέες θλιβερές εικόνες που σφίγγουν την καρδιά κάθε εργάτριας και κάθε εργάτη συμπληρώνουν την άγρια καθημερινότητα που ζούμε τόσα χρόνια με το δικό μας πόλεμο που μας έχουν κηρύξει οι εργοδότες και οι κυβερνήσεις τους όλα αυτά τα χρόνια. Σήμερα ζούμε τις απολύσεις, ακόμα και εγγύων γυναικών, τα ελαστικά ωράρια, τους μισθούς πείνας, την ακρίβεια που τσακίζει κόκαλα, με τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος και του φυσικού αερίου να έχουν φτάσει στο Θεό, με τη βενζίνη που σύμφωνα με τους κυβερνώντες και με τα παπαγαλάκια τους είναι, λέει, απόδειξη πλουτισμού και προνόμιο μόνο για όσους έχουν γεμάτες τις τσέπες τους, με τις τιμές στο σούπερ μάρκετ για την προμήθεια των αναγκαίων για την οικογένειά μας να έχει μετατραπεί σε μεγάλο βάσανο. Δεν τους φτάνουν μόνο αυτά όμως. Πληρώνουμε ήδη βαρύ τίμημα με το κόστος των εξοπλισμών. Δισεκατομμύρια ευρώ του κρατικού προϋπολογισμού της χώρας φεύγουν για τους πολεμικούς εξοπλισμούς τη στιγμή που μειώνονται οι μισθοί μας, τα νοσοκομεία και τα σχολεία καταραίουν και δεν φτάνουν για να καλύψουν τις ανάγκες μας για δημόσια υγεία και παιδεία. Δεν τους αρκεί οι λαοί να πληρώνουμε μόνο από τον ιδρώτα μας για τα κέρδη τους. Θέλουν και ζεστό αίμα. Στην κυμαδομηχανή των κερδών τους βάζουν θυσία τις ζωές των εργατών και ολόκληρου του λαού της Ουκρανίας και της Ρωσίας. Η κυβέρνηση της χώρας μας, με την άμεση εμπλοκή της Ελλάδας σε αυτό το πόλεμο, βάζει σε κίνδυνο και τις δικές μας ζωές. Η αξιοποίηση... Δεν θα επιλέξουμε στρατόπεδο ληστό. Η μόνη μας ελπίδα, η πάλι το λαό. Δεν θα επιλέξουμε στρατόπεδο ληστό. Η μόνη μας ελπίδα, η πάλι το λαό. Η αξιοποίηση των εδαφών της χώρας μας, των αμερικανονατοικών βάσεων και των λιμανιών μας, μας μετατρέπει σε στόχο. Τα εργατικά συνδικάτα χαράσουμε τη δική μας αυτοτελή γραμμή και πάλι απέναντι στα διάφορα καλέσματα για εθνική ενότητα και ομοψυχία. Το πιο κρίσιμο ζήτημα αυτή τη στιγμή, αυτό που πρέπει να κυριαρχήσει για τους εργαζόμενους και για τα συνδικάτα, είναι η απέτηση να απεμπλακεί τώρα η χώρα μας από αυτό το πόλεμο. Καμία συμμετοχή της Ελλάδας, καμία διευκόλυνση, καμία υποδομή της χώρας να μην αξιοποιηθεί για να σκοτώνονται λαοί για τα φέντη το φαΐ. Αλληλέγγυοι, το όπλο και το λαό, όχι στους πολέμους των υπεριαλισμών. Οι εργαζόμενοι και ο λαός της χώρας μας. Καταγγέλουμε την αξιοποίηση των βάσεων της Αλεξανδρούπολης,
της Ούδας στο Στεφανοδίκιο για την προώθηση Αμερικανονατοϊκών στρατευμάτων στην Ανατολική Ευρώπη. Να κλείσουν τώρα οι βάσεις. Να απεμπλακεί η χώρα από τους σχεδιασμούς ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αποστολή από την Ελλάδα όπλων και πυρομαχικών με μεταγωγικά αεροσκάφη σε 130 της πολεμικής μας αεροπορίας στην Πολωνία και από εκεί στην Ουκρανία, όπως και η βαθύτερη εμπλοκή που σχεδιάζεται και με εκστρατευτικό σώμα, είναι απαράδεκτες ενέργειες. Πρέπει να σταματήσουν. Όλες οι κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ, τα αστικά μέσα μαζικής ενημέρωσης και ο εργοδοτικός συνδικαλισμός βάζουν πλάτη στην επικίνδυνη αυτή εμπλοκή της χώρας μας. Είναι απαράδεκτες οι ανακοινώσεις της ΓΕΣΕΕ, της ΑΔΕΔΗ και του ΕΚΑ για τον πόλεμο, που παίρνουν ξεκάθαρη θέση υπέρ του ενός ληστή, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Κουβέντα δεν βγάζουν για το πάγιο αίτημα του εργατικού κινήματος να σταματήσει κάθε εμπλοκή της χώρας, καμιά συμμετοχή. Είναι αυτή η ηγεσία της ΓΕΣΕΕ που στις μεγαλειώδες αγώνες της ΛΑΡΚΟ, της ΚΟΣΚΟ, της ΙΦΟΥΤ, των πετρελαίων Καβάλας είναι εξαφανισμένη. Είναι αυτή που υπογράφει μειώσεις στους μισθούς και δεν λέει κουβέντα για την ακρίβεια, για τους αβάσταχτους φόρους και τα χαράτσια, που ζητά από την κυβέρνηση να δώσει γρήγορα εκατομμύρια ευρώ σε 120 κολοσσούς, ώστε να φτιάξουν παιδοφυλακτήρια στις επιχειρήσεις τους, για να δουλεύουν οι εργαζόμενες 10 και 12 ώρες την ημέρα. Και όμως ξύπνησαν αυτοί σήμερα από το λίθαργο των τελευταίων ετών για να δικαιολογήσουν το νέο έγκλημα των υπεριαλιστών και να καλέσουν την εργατική τάξη της χώρας μας σε συστράτευση με την κυβέρνηση και τον έναν ληστή. Αυτοί, κατά τα άλλα, θα διαδηλώνουν σήμερα για την ημέρα της γυναίκας, κάνοντας τα στραβά μάτια σε κάθε μορφή βίας που τις καταδυναστεύει. Είναι ντροπή τους. Δυναμώνουμε την πάλη των συνδικάτων ενάντια στις άμεσες συνέπειες του υπεριαλιστικού πολέμου που ήδη υπάρχουν στη ζωή μας. Χρειάζεται να δυναμώσει η πάλη για την ανακούφιση του λαού, να καταργηθεί ο ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα, ο ένθια για την εργατική και λαϊκή κατοικία, να μειωθεί η τιμή του ρεύματος και του φυσικού αερίου κατά 50%. Δυναμώνουμε τον αγώνα για αυξήσεις στους μισθούς, για συλλογικές συμβάσεις, για δουλειά, υγεία, προστασία της μητρότητας, μόρφωση για τα παιδιά μας, ζωή με δικαιώματα. Αυτός ο αγώνας δεν παίρνει καμιά αναβολή. Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, τώρα να δώσουμε όθηση στην ανάπτυξη του αγώνα, στην αργόνωση της πάλης για τις δικές μας ανάγκες. Μπροστά στις μεγάλες μάχες που έχουμε, σπάμε το φόβο, την αναμονή, την επικίνδυνη λογική του τώρα δεν είναι ώρα για διεκδικήσεις. Μπροστά στην πανελλαδική απεργία στις 6 Απρίλη, προετοιμαζόμαστε για μεγάλη αναμέτρηση με την κυβέρνηση και την εργοδοσία. Βάζουμε στο επίκεντρο της πάλης όλα τα άμεσα ζητήματα για την προστασία της ζωής μας, της υγείας και των δικαιωμάτων του λαού. Με την απεργιακή κλιμάκωση δίνουμε συνέχεια στους σημαντικούς αγώνες που αναπτύχθηκαν το προηγούμενο διάστημα. Ενισχύουμε τις εστίες αντίστασης στη ΛΑΡΚΟ, στη ΚΟΣΚΟ, στα πετρέλαια Καβάλας, στους οικοδόμους, στους συμβασιούχους, στους εκπαιδευτικούς, στους χώρους που είναι στη μάχη για επιχειρησιακή σύμβαση, όπως στη Φερστάτα, στον κλάδο μου και άλλους. Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, η δύναμη βρίσκεται στα χέρια των εργαζόμενων. Δεν περιμένουμε εργολάβους λύσεων, κυβερνητικούς μεσίες που θα προστατεύσουν την ασφάλεια και την ευημερία της ζωής μας. Έχουν αποδειχτεί στην πράξη ότι και οι μεν και οι δε και οι προηγούμενοι και οι τωρινοί είναι στην υπηρεσία των συμφερόντων των λίγων και οι εργαζόμενοι έχουμε μεγάλη πείρα. Ο ελληνικός λαός, οι εργάτες και οι γυναίκες της τάξης μας δεν θα αποδεχτούμε καμία θυσία στα δικαιώματά μας για τα συμφέροντα και τους ανταγωνισμούς του κεφαλαίου. Η δύναμή μας βρίσκεται στην οργάνωση και
και στον αγώνα, όπως μας δίδαξαν οι ηρωίδες της τάξης μας, όπως μας δίδαξε η ίδια η εργατική τάξη στον αγώνα της για την κατάργηση της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο. Ζήτω η 8η Μάρτη! Ζήτω η πάλι για την ισοτιμία και τη χειραφέτηση των γυναικών! Συνεχίζουμε στον δρόμο της